Θα ξεκινήσω με ένα κορίτσι καλοκαιρινό, ένα κορίτσι αλλιώτικο απ' τα άλλα, ένα κορίτσι που όμοιό του δεν υπάρχει. Ελένη Μενεγάκη, κυρίες και κύριοι, να το κορίτσι μου. Εδώ τη βλέπετε, αγκαλιά, με το Ματέο, κουκλάκια, να τα λέμε αυτά, κουκλάκια, αυτού σκόρδα. Είναι, λέει, αυτήνεται, ωραία. Όπως μας ενημερώνει, είναι στη φάρμα της γειτόνισσάς της. Σας ευχαριστούμε για τον Γλέντι Δέσποινα. Εγώ τη γειτόνισσα Δέσποινα δεν την ξέρω. Κυρία Δέσποινα, όποια και να είσαι, όπου και να είσαι, σου στέλνουμε όλοι εδώ τα φιλιά μας. Στα φιλιά μας. Στο φτού ήσασταν πρώτοι, στα φιλιά. Και θέλω να δούμε άλλη μία φωτό, παρακαλώ. Από το κορίτσι μου, εδώ, υπέροχο. Εδώ παρακολουθείτε τι ωραία είναι η Ελένη μας εδώ στην Άνδρο. Μετά την κυρία Δέσποινα, φαντάζομαι. Φοράει το καφτάνι της, τι ωραία λουλουδάκια κρατάει στο χέρι. Έτσι ωραία σκούρα γυαλάκια πάνω σε ένα πόνι. Και δίπλα στέκεται ένας κύριος συμπαθέστατος. Δεν μας λέει το όνομά του. Με αυτή την υπέροχη μικρή μουστάκα. Δεν είναι πίνακας. Είναι πίνακας. Yeah! Παιδιά, αυτό είναι πίνακας. Να ξέρετε πώς βάζανε παλιά στο σαλόνι πάνω από το Μουράνο την τσιγκάνα. Τώρα πια θα βάζουμε την Ελένη πάνω στο πόνι, είναι αριστούργημα. Εμένα μου θυμίζει και λίγο Κάρι Μπράτσο στην Άνδρο. Μπράβο Ελένη, σου αφιερώνω και σου εύχομαι καλό καλοκαίρι. Μικρό μου πόνι, μικρό μου πόνι, η Ελένη σ' αγαπά. Μικρό μου πόνι, μικρό μου πόνι, όλο και σου τραγουδά. Σε καμψικόνι, σε καμψικόνι και χαμογελά. Μικρό μου πόνι, μικρό μου πόνι, είναι η Ελένη μπροστά. Η Ναταλία σε μια πολύ εξομολογητική στιγμή έτσι αποφάσισε να μας ενημερώσει το πάνελ και εμάς ότι κάποια λέει φορά από όλες που ήθελε να μάθει αν την απάντησε σύντροφός της, του είπε ένας που αγάπη μου πες το μου και εγώ δεν πρόκειται να κάνω τίποτα. Και όταν αυτός το παραδέχτηκε, τον πήρε και το σήκωσε. Είναι μια παλιά. Μπράβο, μιλήσατε. Είναι μια παλιά τεχνική αυτή. Την έχουν καθιερώσει οι Απάτσι. Πρώτη, πάρα πολύ ωραία. Κάνει ότι είσαι πολύ ψύχρεμο. Μέχρι να πάθει τρέλα και να στράψει και να βροντίξει. Εγώ να σου πω την αλήθεια μου, δεν ξέρω για εσάς, σε αυτές τις περιπτώσεις ούτε 30 δευτερόλεπτα δεν μπορώ να είμαι ήρεμος. Οπότε να πούμε ένα μπράβο στην Ναταλία, μπράβο, που τα κατάφερε και έμεινε ψύχρεμη τόση ώρα. Και ένα μπράβο σε όσους το έχετε καταφέρει, σας θαυμάζω, γιατί εγώ... Την απίστια δεν τη συγχωράω, γι' αυτό αν θέλεις να σε αγαπάω, ποτέ να μη σκέφτεις να μου την κάνεις, γιατί να ξέρεις ότι με χάνεις. Την απίστια δεν τη συγχωράω και φύγει, γι' αυτό αν θέλεις να σε αγαπάω, ποτέ να μη σκέφτεις να μου την κάνεις, γιατί να ξέρεις ότι με χάνεις. Να τα λέμε παιδιά αυτά, να τα λέμε, να ακούγονται τα μηνύματα. Είδατε τι έγινε στο Champions League? Δεν το έπαιζε το Open. Άρα δεν είδα. Το έπαιζε. Ναι ρε, αφού το έπαιζε το Open, δεν το είδατε? Δεν είδαμε ότι το είδατε. Εν πάση περιπτώσει, πήγε μια ξανθιά, λέει, και μπούκαρε μέσα στον αγωνιστικό χώρο την ώρα που έπαιζε η Tottenham με τη Liverpool και έγινε χαμός. Εγώ δεν ξέρω καν τι λέω αυτή τη στιγμή αυτές τις λέξεις. Δεν έχει σημασία. Και ειλικρινά, έχετε καταλάβει, έχω προσπαθήσει πάρα πολύ να σταματήσω αυτή την προβολή ημίγυμνου και γυμνού σε αυτή την εκπομπή. Ειλικρινά με ενοχλεί πάρα πολύ, αλλά για ακόμη μια φορά στάθηκε αδύνατο. Εμείς εδώ κάνουμε έρευνα, ακούμε την είδηση. Μπήκε η κοπέλα στον αγώνα. Να μην ψάξουμε να βρούμε στοιχεία για την κοπέλα. Να μην ψάξουμε. Yeah! Φταίμε εμείς, ας πούμε, που η κοπέλα στις περισσότερες φωτογραφίες της είναι. Έτσι. Καλό μεσημεράκι. Αυτό το κορίτσι, το δροσερό, το μπουγιόζικο, το καλοκαιρινό, τίνκα στις ευχές. Αχ, τώρα. Ωραία. Πολύ καλή. Να ξέρουμε και το όνομά της. Πολύ καλή. Είναι η Κίνση Βολάνσκι. Φαντάζομαι ότι είναι χαμένη αδερφή της Κόνη ή της Ζόζεφιν. Κανονικά την κοπέλα έπρεπε να την πάμε στο πάμε πακέτο, να ανοίξει ο τείχος, να βγουν οι ξαδέρφες, οι μίγυνες, να βρουν τη χαρά τους. Να είναι καλά το κορίτσι, πάντα τέτοια. Και μια και είμαστε έτσι λίγο τώρα στην διάθεση κορίτσια στον ήλιο, μην το χαλάσω. Θέλω να δούμε άλλο ένα κορίτσι που μας αναστάτωσε.
Ζητώ συγγνώμη, δεν περνάει πια από το χέρι μου. Ό,τι και να κάνω για εσάς, το κάνω για να μεταδώσω πληροφορίες. Παρακαλώ πολύ την κυρία Ράλη να περάσει. Φωτογραφικά. Κολαράκι. Καλό καλοκαιράκι, εκεί πέρα τη βλέπετε εδώ πέρα, με ένα το καπελίνο, τη ωραιότατη. Εκεί πέρα έτσι, Σαντορίνη, φόντο καλτέρα, πολύ πλάτη. Δηλαδή, αν με ρωτάς τι είναι Ελλάδα φωτογραφία αυτή, θα σου πω ότι είναι πάρα πολύ πλάτη για το τίποτα. Δεν βλέπουμε πρόσωπο σχεδόν καθόλου. Βλέπουμε πολύ καλτέρα, πολύ όλο και λίγο Νικολέτα. Στο ημερομπίγλι που συνάντησα μια φίλη, ήτανε η Ράλη, σαν αυτή δεν έχω άλλη. Πάνω στην καλτέρα, μεσημέρι ήταν μέρα. Βγήκε η Νικολέτα να μας κάνει την κοκέτα. Ενημερώνω ότι η Μάιλι Σάιρους, την ξέρετε? Μπράβο. Πολύ ωραία, κυκλοφόρησε δική της σειρά με προφυλακτικά. Καταλαβαίνεις τώρα τι μας... Τι μπράβο ρε, μας βρήκε τώρα από το ποτέ. Τι μπράβο ρε, θα σου πάρω δώρο που τρελαίνεις από τη χαρά. Να θες να ξεσπάσεις σαν άνθρωπος. Τι έφυγαν και να σκέψε τη Miley Cyrus. Δεν γίνεται παιδιά της δουλειά. Εγώ δεν θα μπορούσα να συγκεντρωθώ. Δηλαδή σταματάς να φορέσεις τον εξοπλισμό και το... Κάτσε αγάπη να βάλω μία Miley και είμαστε μια χαρά. Δεν είναι πράγμα. Άσε που όταν ακούς πια το racquetball δεν θα μπορείς να το ακούσεις σαν άνθρωπος. Θα ακούς Cyrus και τάκ θα πηγαίνει μόνο. Όχι, δεν είναι ωραίο παιδιά. Δηλαδή φανταστείτε τώρα ας πούμε να έβγαζε προφυλακτικά πιο αναπόσμα. Η Χρίσπα. Να είχαμε προφυλακτικά Χρίσπα. Όχι, παιδιά, όχι. Μάιλι, κορίτσι μου, διαφωνώ. Μην το κάνεις, είναι λάθος. Πάρ' τα πίσω, Χρίσπα, το κάναμε για πλάκα γιατί τους μπαίνουν και ιδέες. Μην γίνεται τίποτα. Θα ήθελα τώρα να φύγουμε από εδώ πέρα. Ας φύγουμε από τα σεξουαλικά επιτέλους και ας περάσουμε σε κάτι πολύ σημαντικό, κάτι πολύ ανθρώπινο, κάτι που το ζούμε κάθε καλοκαίρι. Θέλω μαζί να δούμε ένα αυτοκόλλητο που κυκλοφόρησε μέσα στη λεωφορεία της Αθήνας. Μπράβο! Φίλε συμπολίτη, απευθύνομαι σε σένα που χρησιμοποιείς τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έφτασε το καλοκαιράκι και θα πρέπει όλοι να προσέχουμε λίγο με τα θέματα σωματικής υγιεινής. Ζούμε σε μια χώρα που τη χτυπάει αλίπητα η ζέστη. Εδώ αυτά είναι πολύ συχνά τα φαινόμενα. Δηλαδή, αν δεν θέλουμε αποσμητικά σμπούν οι λαβές κάτω, μην τη βάζεις ψηλά, μην τον βάζεις σε πειρασμό των άλλων. Ας αγκαλιάσουμε λίγο τα σαπούνια μας, τις κρέμες μας, τα αποσμητικά μας. Έτσι και οπωσδήποτε. Και ας μην κυκλοφορούμε στην Αθήνα χωρίς αυτά. Να είμαστε ελεύθεροι και καθαροί. Συμφωνούμε? Γιατί και αυτό έχει γίνει μάστιγα. Λίγο ευαισθησία να έχεις τις μυρωδιές, τελείωσες. Έχεις πεθάνει. Δεν το παίρνεις στο λεωφορείο, πώς να σου το πω. Καθυστερείς τη δουλειά σου γιατί θες να πας και να έχεις ζήσει. Μην πηγαίνουν όλοι έτσι. Συμφωνώ με το αυτοκόλλητο, λοιπόν. Το αποσμητικό σώζει ζωές, παιδιά, είναι αλήθεια. Τώρα, η Άβα Γαλανοπούλου μας άφησε λίγο με το στόμα ανοιχτό, γιατί είπε μια ιστορία της. Είπε ότι κάποια στιγμή την κέρασε μια κούρσα ένας οδηγός ταξί, γιατί την πέρασε για την Άντζελα Δημητρίου. Η Άβα δεν του είπε ότι δεν είμαι η Άντζελα, όπως καταλαβαίνετε, τον άφησε να το πιστέψει. Έτσι, δέχτηκε και το κέρασμα, όλα καλά, καλά έκανε. Την πέρδεψε που την πέρδεψε την κοπέλα, να βγάλει και κάτι. Πάντως, ούτε μακρινές ξαδέρφες, δεν μοιάζουν. Καμία σχέση. Μοιάζουν. Ναι! Τώρα πλάκα, πλάκα, παιδιά. Εδώ, όχι, η συγκεκριμένη φωτογραφία. Και όπως κοιτάει και η Άντζελα, τύπου, ποιο είναι το πρόβλημά σας, μοιάζουμε. Και η Άβα είναι, δεν ξέρω τι έγινε ποτέ να κάνουμε DNA. Εγώ πιστεύω ότι. Καλό μεσημεράκι αρχικά, μπράβο. Θα μπορούσε να είναι, πώς να σου πω, παιδί μου, ή πολύ καλές φίλες χρόνια που μοιάζει μία με την άλλη, ή μακρινές ξαδέρφες. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να είναι, να είστε καλά, κορίτσια μου. Άβα, αφιερωμένο. Πού να βρω μια να σου μοιάζει, του τσαξιτσίδες έχει ταράξει και με πιάνει το μαράζι. Πού να βρω μια να σου μοιάζει, πού να βρω μια να σου μοιάζει, εγώ στο λέω να μη σε νοιάζει, ούτε η Άντζελα σου μοιάζει. Δεν υπάρχει κάποια να σου μοιάζει. Παιδιά, πείτε μου, ποια μας έχει λείψει περισσότερο από όλες? Η Ιωάννα Τούνη. Καλό μεσημεράκι, καλό καλοκαιράκι.
Πραγματικά έχουμε πάρα πολλές μέρες, έτσι να πούμε για την Ιωάννα. Πραγματικά μένα μου έλειψε τρελά. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, ο Θεός ήταν μαζί μας, μου έκανε μια ωραία εμφάνιση εκεί πέρα στη Μύκονο και μας έδωσε και μας λίγο χρώμα σε αυτή την ασπρόμαυρη ζωή που ζούμε πια. Εδώ παρακολουθούμε λοιπόν Ιωάννα στη Μύκονο. Η γλώσσα έχει φτάσει κάλο, μέσα κάτω. Είναι εδώ με τον αγαπημένο της, φιλιέται. Ο αγαπημένος πια είναι στα ίδια χρώματα με την αγαπημένη. Βλέπετε και τα δύο ξανθούλικα, τι ωραία. Προφανώς εκεί που πέρναγε τη βαφή του είπε: αγάπη μου, μου έχει περισσέψει. Λέει: μίστερ, αγριασμωρό μου, τα πέρασε. Πάρα πολύ ωραία. Είναι ξανθιά όσο ποτέ. Αγκαλιάζονται, φιλιούνται, βουτάνε, καβαλιούνται. Να είναι καλά μεσοφέλαγα. Αφιερωμένο ρε, παιδιά. Σαν δυο σταγόνες βροχής, έτσι ταιριάζετε εσείς. Πάψε κι εσύ τα μαλλιά και κάντα ξανθά, και κάντα ξανθά. Σαν δυο σταγόνες νερού, εκεί κοντά στην ψαρού. Αγκαλιασμένοι μαζί, για πάντα ξανθεί, για πάντα ξανθεί. Και έχω κι άλλο. Δύο ευρώ στο Σταύρο. Παλαμάκια, πάμε γέφι. Καβάλα, καβάλα και φύγαμε. Καβάλα, καβάλα και μέσαν τα μαλλιά. Καβάλα, καβάλα στη Μύκονο για πάντα.